Ερώτηση 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται βαθμόντα μονόμετρα? Τα μεγέθη που προσδιορίζονται πλήρως από το μέτρο τους και τη μονάδα μέτρησής τους ονομάζονται μονόμετρα ή βαθμότα. Τέτοια είναι το μήκος ενός ευθύγραμμου τμήματος, το εμβαδό ενός επίπεδου σχήματος, ο όγκος και η μάζα ενός υλικού σώματος, η πυκνότητα, ο χρόνος και άλλα. Ερώτηση 2. Ποια μεγέθη ονομάζονται διανυσματικά? Τα μεγέθη που για να προσδιοριστούν πλήρως δεν αρκεί μόνο το μέτρο τους και η μονάδα μέτρησής τους, αλλά και η διεύθυνση και η κατεύθυνσή τους ονομάζονται διανυσματικά. Τέτοια μεγέθη είναι η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός κινητού, η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα, η μετατόπιση ενός σώματος κτλ. Ερώτηση 3. Τι ονομάζουμε διάνυσμα? Διάνυσμα είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, ένα μη μηδενικό ευθύγραμμο τμήμα με διατεταγμένα άκρα. Το πρώτο άκρο του ονομάζεται αρχή ή σημείο αρμογής του διανύσματος και το άλλο άκρο του ονομάζεται πέρας ή τέλος του διανύσματος. Το διάνυσμα με αρχή το σημείο Α και τέλος το σημείο Β συμβολίζεται με το εξής σύμβολο και αισθάνεται με βέλος όπως φαίνεται στο σχήμα. Πάντα το βέλος κατευθύνεται προς το τέλος του διανύσματος. Το διάνυσμα έχει μέτρο το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ή πιο απλά την απόσταση των δύο άκρων του Α και Β. Το μέτρο του διανύσματος ΑΒ συμβολίζεται με το εξής σύμβολο και γενικά ισχύει ότι είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των διανυσμάτων είναι ο ρέας τους. Αυτός είναι η θεία ε που διέρχεται από τα σημεία α και β. Έστω μη μέσω της πλευράς αγ ενός τριγώνου αβγ. Με αρχή το μη γράφουμε τα διανυσμάτα 0 ίσον γβ και μη ε ίσον βα. Να αποδειχθεί ότι το α είναι το μέσο του δελτά ε. Κάνουμε προσεκτικά το σχήμα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι το α είναι το μέσο δελτά ε. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι ισχύει ότι δελτά α ίσον αε. Ισχύει όμως ότι μη δελτά ίσον γάμα β. Άρα μη γάμα ίσον δελτά β. Δίνεται όμως ότι το μη είναι το μέσο του αλφα γάμα. Άρα θα ισχύει και ότι μη γάμα ίσον αλφα μη. Από τις σχέσεις 1 και 2 έχουμε λοιπόν ότι αλφα μη ίσον δελτά β. Επομένως, το διάνυσμα δελτά α θα είναι ίσο με το διάνυσμα β μη. Δίνεται επίσης ότι μη ε ίσον β α. Άρα θα ισχύει και ότι α ε ίσον β μη. Επομένως, από τις σχέσεις 3 και 4 έχουμε ότι το διάνυσμα δελτά α θα είναι το διάνυσμα α ε. Άρα αποδείξαμε ότι δελτά α ίσον α ε. Άρα ότι το α είναι το μέσο του δελτά ε. Ή μη συνείδη όβουλή τη κατηγορία βουλωμέ εκπαντός τρόπου κακός εμέ πιν, πολύ να αναφύσει ανήκον ταύτης της κατηγορίας. Ηγούμε γάρτη τα δίκως διαβεβλημένης του της είναι με γύρω αγαθών αιτίους, ή την εσάν αυτούς αναγκάζωση εις έλεγχον των αυτής βεβαιωμένων καταστήνε. Αν δεν γνώριζα καλά και οι βουλευτές ότι οι κατηγοροί θέλουν να με βλάπτουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτήν την κατηγορία.
γιατί έχω τη γνώμη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλων ωφελιών για όσους έχουν συκοφαντηθεί άδικα, αυτοί που θα ανάγκαζαν εκείνους, δηλαδή τους άδικα συκοφαντημένους, να λογοδοτήσουν για τις πράξεις που έχουν κάνει στη ζωή τους. Διαβεβλημένης. Διαβάλλω 1, ρίχνω 5, ρίχνω διαμέσου κάποιου. 2, συκοφαντώ, κατηγορώς. 3, εξαπατώ, απατώ. Αηδώς έχω. Αποστρέφομαι. Αηδείς, αηδείς, αηδές. Αλφα στερητικό, συνείδος. Διακείμενος. Διάκειμε. Βρίσκομαι κάποια ψυχική κατάσταση ή είμαι επηρεασμένος κατά κάποιο τρόπο. Επιδείξω. Επιδείκνυμη και επιδεικνύω. 1. Παρέχω ή παρουσιάζω ως δείγμα ή υπόδειγμα. 2. Επιδεικνύω, παρατάσω. 3. Αποδεικνύω, υποδηλώνω. Επεδήμουν. Επιδημαίω, επιδημώ. 1. Ζω στην πατρίδα μου, μένω σε κάποιον τόπο. 2. Έρχομαι στην πατρίδα μου, επανέρχομαι από ξένη χώρα στην πατρίδα μου. Μετέσχον. Μετέχω. Συμμετέχω σε κάτι, λαμβάνω μέρος σε κάτι, είμαι μέτοχος σε κάτι. Συνείδα, συνείδη και συνείδην, συνήσωμαι και συνειδήσω, συνέγνων, συνέγνοκα, συνεγνώκην. Βουλωμένης, βουλισωμένης, βουληθήσιν, βεβουλημένης. Ποιήν, ποιήσιν, ποιήσε, πεποιηκένε. Έχω, ήχον, έξω και σχίσω, έσχον, έσχικα, εσχίκιν. Ηγούμε, ηγούμην, ηγίσωμε, ηγισάμην και ηγήθην, ήγιμε, ηγίμην. Διαβαλμένης, διαβαλουμένης και φληθισωμένης, διαβαλωμένης και διαβληθήσιν, διαβεβλημένης. Είναι, έσεστε, γενέστε, γεγονένε. Αναγκάζωση, αναγκάσωσιν, ειναγκάσωσιν και ειναγκακότε σώσιν. Βιουμένων, βιοθυσωμένων, βεβιωμένων. Καθίσταστε, καταστήσεστε και κατασταθήσεστε, καταστήσαστε και καταστήνε, πρακτικό κατασταθήνε, καθεστικένε και καθεστάνε. Πιστεύω, επίστευω, πιστεύσω, επίστευσα, πεπίστρα, επιστεύκην. Ελπίζω, ήλπιζον, ελπίω, ήλπισα, ήλπικα, ήλπίκιν. Τυγχάνει, ετύγχανεν, τέξτε, έτυγεν, τετύχηκεν, ετετυχήκη. Διατιθέμενος, διατεθισόμενος και διαθυσόμενος, διατεθείς και διαθέμενος, διακείμενος και διατεθειμένος. Συνείδη και συνείδην. Ήχον, ηγούμε, ηγόμε, ηγίμην. Ηγίστε, ηγούμενος, ηγούμενη, ηγούμενον. Αναγκάζουσιν, αναγκάζωσιν, αναγκάζιεν, αναγκαζόντον και αναγκαζέτον. Ποινή έως ποιήν. Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο ή και εκφέρεται με οριστική παρατατικού συνείδη. Έχει απόδοση την κύρια πρόταση πολύ νέος της κατηγορίας. Σχηματίζεται υποθετικός λόγος που δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού. Συνείδη ρήμα. Εγώ εννοούμενο κείμενο του ρήματος. Της κατηγόρης αντικείμενο του ρήματος. Βουλωμένης κατηγορηματική μετοχή από το συνείδη που προσδιορίζει το κατηγόρης. Ποιήν. Αντικείμενο στο βουλωμένης. Ενίας φίλους αρχίσε εστ. Πάτρια ενίε τρία εστ. Γκρέκ τρόιαμ ο πούγνατ εντό εξ πούγνατ. Ενίας κουμαχίζα κουμνατο ετ κουμ σόκιης αντιτάλιαμ νάδικατ. Σετ βέντι πόντουμ τούρπαντ εντ ενία μην Αφρικαν πόρταντ. Ή δίτο ρεγίνα νόβαμ πάτριαμ φούτατ. Ενίας ρεγίνε ειν σύντιας γκρόρουμ ρενάρατ. Ρεγίνα ενία νάματ εν ενίας ρεγίναμ. Είπε ενία στην Ιταλία Ναβιγκάτ ετ Ρεγκίνα εξπίρετ. Ο Ενίας είναι και στο Αγχίσι. Πατρίδα του Ενία είναι η Τρία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τρία και κυριεύουν με δόλο. Ο Ενίας πλέει στην Ιταλία με τον Αγχίσι, με το γιο του και με τους συντρόφους του. Οι άνεμοι όμως αναταράζουν το πέλαγος και παίρνουν τον Ενία στην Αφρική.
Εκεί η βασίλισσα Διδό θεμελιώνει μια καινούργια πρίδα. Ο Ενίας διηγείται στη βασίλισσα από την αρχή τους δόλους των Ελλήνων. Η βασίλισσα ερωτεύεται τον Ενία και ο Ενίας βασίλισσα. Τελικά ο Ενίας πλέει στην Ιταλία και η βασίλισσα ξεψυχάει. Ένα. Ενίας φίλου αγχίζε εστ. Είναι μια κύρια πρόταση, εστ το ρήμα. Ενίας το υποκείμενο. Φίλου το κατηγορούμενο, αγχίζε μια γενική κριτική. 2. Πάτρια ενίε τρία εστ. Είναι μια κύρια πρόταση. Εστ το ρήμα. Τρόια το υποκείμενο. Πάτρια το κατηγορούμενο, ενίε μια γενική κριτική. Ανάπτυξη της ενότητας με ερωτήσεις-απαντήσεις. Ερώτηση 1. Ποια φιλοσοφικά ερωτήματα τίθενται στο απόσπασμα από το έργο «Φτερά του έρωτα» του Wim Wenders? Στο απόσπασμα αυτό, ο Wim Wenders παραθέτει μερικά ερωτήματα, τα οποία τα θέτει ένα μικρό παιδί. Όμως, τα ίδια ερωτήματα απασχολούν σε μεγάλο βαθμό το φιλοσοφικό στοχασμό. Αυτά είναι: γιατί εγώ να είμαι εγώ και όχι εσύ? Πότε άρχισε ο χρόνος και πού τελειώνει ο χώρος? Μήπως η ζωή πάνω στη γη δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα όνειρο? Μήπως αυτά που βλέπω, ακούω, μυρίζω, δηλαδή αισθάνομαι, είναι ένας φανταστικός κόσμος? Υπάρχει πράγματι το κακό? Υπάρχουν πράγματι κακοί άνθρωποι? Πώς γίνεται εγώ, αυτός που είμαι τώρα, να μην υπήρχα πριν και μία μέρα να μην είμαι πια αυτός που είμαι τώρα? Απαντήσεις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Ερώτηση 1. Αναζητήστε στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία γενικά και θεατρικά. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα και ο στοχασμός δεν είναι σκέψεις που κάνουν αποκλειστικά και μόνο οι φιλόσοφοι. Αυτοί μπορεί να τα πραγματεύονται με πιο συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. Ποιες δυνάμεις ονομάζονται δυνάμεις διπόλου-διπόλου? Ποια τα αποτελέσματα των δυνάμεων αυτών? Οι δυνάμεις διπόλου-διπόλου είναι οι ηλεκτροστατικές ηλεκτρικές δυνάμεις που εμφανίζονται ανάμεσα στα μόρια που είναι δίπολα, δηλαδή μόρια που έχουν διπολική ροπή. Παραδείγματος χάρη, διπολικά μόρια του τροχλωρίου έρχονται μεταξύ τους με δυνάμεις Van der Waals. Η ύπαρξη ισχυρών σχετικά δυνάμεων μεταξύ διπολικών μορίων μιας ουσίας έχει σαν αποτέλεσμα τη διάταξή της στον χώρο έτσι ώστε να σχηματίζουν μια συνεκτική. Είναι δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης που δημιουργούν προσανατολισμό στα μόρια. Η ισχύ τους αυξάνει όσο αυξάνει την πολική ροπή μορίων. Όσο ισχυρότερες είναι αυτές οι δυνάμεις, τόσο ευνοείται η συνταγμένη σύνταξή τους. Τι γνωρίζετε για το δεσμό υδρογόνου? Ο δεσμός υδρογόνου είναι ηλεκτρικές δυνάμεις που εμφανίζονται μεταξύ μορίων που περιέχουν υδρογόνο, το οποίο είναι δεμένο με ένα ισχυρό ηλεκτρονικό στοιχείο, όπως είναι το φθόριο, οξυγόνο, άζωτο και άλλα. Είναι μια ειδική περίπτωση των δυνάμεων του τύπου διπόλου-διπόλου. Από τη μαθηματική έκβαση του Ραούλ προκύπτει η εξής σχέση. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε άλλες φορές τη μάζα της διαμένης ουσίας, καθώς και τη μάζα του διαλύτη. Επίσης, μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετική μοριακή μάζα της διαλυμένης ουσίας. Να κατατάξετε τα επόμενα σώματα με σειρά αυξανόμενου σημείου βρασμού και να ερμηνεύσετε τη σωστή σειρά με βάση τις διαμοριακές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε κάθε περίπτωση.
Η σχέση πίεσης όγκου μελετήθηκε από τον Boyle με την πειραματική διάταξη του κύματος 1. Με τη διάταξη αυτή καταγράφουμε α, τα βάρη τα οποία υποθετούν έντολο και β, τις τιμές του όγκου που λαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο αέρας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η τοποθέτηση της διάταξης μέσα σε δεξαμενή με νερό, έτσι ώστε η μείωση του όγκου λόγω αύξησης της πίεσης να μην προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα που βρίσκεται μέσα στον κύλινδρο. Σημειώνεται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να αλλάξει τον όγκο του αέρα λόγω θερμικής στολής. Η πίεση PI που ασκείται σε κάθε περίπτωση στον αέρα υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση, όπου BI το βάρος που τοποθετήσαμε κάθε φορά στο έμβολο και S η διατομή του εμβόλου. Με τιμές που υπολογίζονται από την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να κατασκευάσουμε γραφική παράσταση. Σχήμα 2. Η γραφική αυτή παράσταση μας δείχνει ότι η αύξηση της πίεσης προκαλεί μείωση του όγκου και το αντίστροφο. Η σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη είναι P επί V ίσον σταθερό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θερμοκρασία του αερίου στον κύλινδρο να είναι σταθερή. Καταλήγοντας έχουμε, όταν η θερμοκρασία μιας ποσότητας αερίου ή αέρα παραμένει σταθερή, το όγκος είναι αντιστρόφος ανάλογος με την πίεση του αερίου του αέρα. P επί V ίσον σταθερό όταν θ ίσον σταθερό. Ο νόμος αυτός ονομάζεται νόμος του Μπόρ και δεν ισχύει να ακούνται πολύ υψηλές πιέσεις και το αέριο βρίσκεται κοντά σε σύγκριση υγροποίησης.